Άννα Φόνσου. Ένα όνομα που αντυχεί με δέος και σεβασμό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ένα όνομα που προκαλεί δέος και σεβασμό σε όλους τους Έλληνες. Η Άννα Φόνσου δεν είναι απλώς μια ηθοποιός, αλλά ένα σύμβολο, ένας θρύλος που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον ελληνικό πολιτισμό. Είναι μια ηθοποιός, σύμβολο, ένας θρύλος του θεάτρου και του κινηματογράφου. Η παρουσία της στη σκηνή και στην οθόνη έχει μαγέψει γενιές θεατών και η επιρροή της συνεχίζει να είναι αισθητή μέχρι σήμερα. Η ιστορία της όμως ξεκινάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο ταπεινό νησί της Τίνου. Ένα νησί γεμάτο παραδόσεις και ιστορία, όπου η Άννα έκανε τα πρώτα της βήματα. Εκεί γεννήθηκε ένα αστέρι, που έμελε να φωτίσει όχι μόνο τον κόσμο της υποκριτικής, αλλά και τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων, μέσα από την απέραντη γενναιοδορία και την ακλόνητη αφοσίωσή της στην τέχνη της. Από μικρή ηλικία, η Άννα έδειξε το ταλέντο και την αποφασιστικότητά της, δουλεύοντας ακούραστα για να τελειοποιήσει την τέχνη της. Το ταξίδι της Άννας είναι ένα μάθημα για τη δύναμη της επιμονής. Ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς, ακόμα και μέσα στις δυσκολίες, τα όνειρα μπορούν να ανθίσουν. Αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις και εμπόδια, αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψε τα όνειρά της. Η αποφασιστικότητά της και η αφοσίωσή της στην τέχνη της την οδήγησαν στην κορυφή. Είναι μια ιστορία που αγγίζει βαθιά την ελληνική ψυχή. Μια ψυχή γεμάτη ανθεκτικότητα, γενναιοδορία και πάνω απ' όλα, μια ακλόνητη αγάπη για τις τέχνες. Η Άννα Φόνσου δεν είναι μόνο μια ηθοποιός, αλλά και μια πηγή έμπνευσης για όλους όσους πιστεύουν στη δύναμη των ονείρων και της τέχνης. Η κληρονομιά της συνεχίζει να ζει, εμπνέοντας νέες γενιές καλλιτεχνών και θεατών. Η ζωή στην Τίνο δεν ήταν εύκολη, ειδικά για τη μικρή Άννα. Η οικογένειά της αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, κάτι συνηθισμένο στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο. Αλλά ακόμα και ως κοριτσάκι, η Άννα είχε μια δυνατή θέληση και μια ακλόνητη εργατικότητα. Βοηθούσε την οικογένειά της πουλώντας φρούτα και λαχανικά, κουβαλώντας τους μικρούς της ώμους το βάρος της ευθύνης. Κάθε μέρα, φόρτωνε το γαϊδουράκι της και διέσχιζε το νησί, με το χαμόγελο πάντα στα χείλη. Δεν μπορούσε να φανταστεί τότε ότι αυτές οι εμπειρίες θα τη διαμόρφωναν στην δυναμική και συμπονετική γυναίκα που θα γινόταν. Η μοίρα συχνά επεμβαίνει με τους πιο απρόσμενους τρόπους. Όταν όλα φαίνονται αβέβαια και σκοτεινά, μια απλή πράξη καλοσύνης μπορεί να φέρει φως και ελπίδα. Για την Άννα, αυτό ήρθε με τη μορφή μιας καλόκαρδης γυναίκας, της κυρίας Κατερίνας. Η Άννα ήταν ένα νεαρό κορίτσι με μεγάλα όνειρα αλλά περιορισμένα μέσα. Αναγνωρίζοντας τη σπίθα μέσα στο νεαρό κορίτσι, η κυρία Κατερίνα είδε πέρα από την ταπεινή του εμφάνιση και διέκρινε τις δυνατότητές της. Η Άννα είχε μια δίψα για μάθηση και μια αποφασιστικότητα που δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Έγινε η ευεργέτιδά της, παρέχοντας την οικονομική υποστήριξη που επέτρεψε στην Άννα να συνεχίσει τις σπουδές της. Η κυρία Κατερίνα δεν έδωσε μόνο χρήματα, αλλά και την πίστη της στις δυνατότητες της Άννας. Αυτή η πράξη γενναιοδορίας θα είχε βαθιά επίδραση στη ζωή της Άννας. Η Άννα ένιωσε ευγνωμοσύνη και αποφασιστικότητα να αξιοποιήσει την ευκαιρία που της δόθηκε. Ήταν ένα σημείο καμπής, ένα φάρος ελπίδας που φώτισε το μονοπάτι προς τα όνειρά της. Η Άννα άρχισε να βλέπει το μέλλον της με νέα μάτια, γεμάτα αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Ήταν μια απόδειξη της καλοσύνης που υπάρχει μέσα στην ανθρωπότητα, μια υπενθύμηση ότι ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, μια μόνο πράξη γενναιοδορίας μπορεί να αλλάξει μια ζωή για πάντα. Η ιστορία της Άννας και της κυρίας Κατερίνας μας δείχνει ότι η καλοσύνη και η υποστήριξη μπορούν να δημιουργήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις θετικών αλλαγών. Χρόνια αργότερα, η Άννα βρήκε τον έρωτα και παντρεύτηκε έναν από τους πλουσιότερους άντρες της Ελλάδας. Η ζωή της πρόσφερε πολυτέλεια και ανέσεις. Αλλά η Άννα δεν αρκέστηκε σε μια ζωή προνομίων. Η καρδιά της λαχταρούσε κάτι περισσότερο, κάτι που να αντιχούσε στην ψυχή της. Βρέθηκε σε ένα σταυροδρόμι. Θα μπορούσε εύκολα να παρασυρθεί από τη γοητεία του πλούτου. Αλλά η Άννα δεν ήταν ποτέ από αυτούς που επέλεγαν τον εύκολο δρόμο. Το πάθος της για τις τέχνες, η φλόγα που είχε ανάψει μέσα της από μικρή, έκαιγε δυνατά. Ήταν μια φωτιά που η πολυτέλεια δεν μπορούσε να σβήσει, ένα κάλεσμα που δεν μπορούσε να αγνοήσει. Αντί να ενδώσει στα υλικά αγαθά, η Άννα πήρε μια απόφαση που άλλαξε τη ζωή της.
Ήταν μια απόφαση που απαιτούσε θάρρος και αποφασιστικότητα. Μια απόφαση που θα την οδηγούσε σε ένα μονοπάτι γεμάτο προκλήσεις αλλά και απίστευτες ανταμοιβές. Έδωσε την καρδιά της, την ψυχή της, ακόμα και τον πλούτο της, στον αληθινό της έρωτα το θέατρο. Κάθε παράσταση ήταν μια ευκαιρία να εκφράσει τα βαθύτερα συναισθήματά της, να ζωντανέψει χαρακτήρες και να μοιραστεί ιστορίες που άγγιζαν τις καρδιές των θεατών. Επένδυσε σε παραγωγές, έδωσε ζωή σε ιστορίες και βοήθησε νέους ηθοποιούς να βρουν τη φωνή τους. Η Άννα δεν ήταν απλώς μια ηθοποιός, αλλά και μια μέντορας, μια καθοδηγήτρια που έβλεπε το ταλέντο και το πάθος τους νέους και τους ενθάρρυνε να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Η γενναιοδορία της δεν είχε όρια, το πάθος της ενέπνεε όποιον βρισκόταν στο διάβα της. Κάθε λέξη, κάθε κίνηση, κάθε παράσταση ήταν μια απόδειξη της αφοσίωσής της στην τέχνη και της επιθυμίας της να μοιραστεί αυτή την αγάπη με τον κόσμο. Αυτή ήταν η ουσία της Άννας Φόνσου. Μια γυναίκα που δεν φοβόταν να ακολουθήσει την καρδιά της, που έβλεπε την ομορφιά και την αξία σε κάθε στιγμή, σε κάθε εμπειρία. Καταλάβαινε ότι ο αληθινός πλούτος δεν μετριέται με υλικά αγαθά, αλλά με τον πλούτο των εμπειριών, με την κληρονομιά που αφήνει κανείς πίσω του. Για την Άννα, κάθε στιγμή στη σκηνή, κάθε δάκρυ και κάθε γέλιο ήταν ένας θησαυρός, μια πολύτιμη ανάμνηση που θα ζούσε για πάντα. Και τι κληρονομιά επέλεξε να χτίσει? Μια κληρονομιά χτισμένη με πάθος, αφοσίωση και μια ακλόνητη πίστη στη δύναμη των τεχνών. Η Άννα Φόνσου δεν άφησε μόνο μια κληρονομιά στο θέατρο, αλλά και μια κληρονομιά αγάπης, έμπνευσης και αφοσίωσης που θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις ιστορίες και τις ζωές που άγγιξε. Ίσως το πιο λαμπρό παράδειγμα της γενναιοδορίας της Άννας είναι η ίδρυση του σπιτιού του ηθοποιού. Αυτό το καταφύγιο, χτισμένο με δικά της έξοδα, προσφέρει στέγη σε ηλικιωμένους ηθοποιούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Είναι μια απόδειξη της ακλόνητης πίστης της στην αξιοπρέπεια κάθε καλλιτέχνη, ένα μέρος όπου μπορούν να βρουν παρηγοριά, συντροφικότητα και την ηρεμία ότι δεν έχουν ξεχαστεί. Το σπίτι του ηθοποιού στέκεται σαν φάρος ελπίδας όχι μόνο για τους ενίκους που το αποκαλούν σπίτι τους, αλλά και για ολόκληρη την καλλιτεχνική κοινότητα. Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα της δύναμης της συμπόνιας. Μια υπενθύμηση ότι ακόμα και στο λυκόφως της ζωής τους, οι καλλιτέχνες αξίζουν να τους φερόμαστε με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Η ιστορία της ζωής της Άννας Φόνσου είναι μια απόδειξη της δύναμης της ανθρώπινης επαφής. Είναι μια ιστορία για την επίδραση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος όταν αφοσιώνεται σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του. Δεν κόσμησε απλώς τη σκηνή, ανέδειξε ολόκληρο το καλλιτεχνικό τοπίο. Δεν έπαιξε απλώς, ενέπνευσε. Δεν ονειρεύτηκε απλώς, έχτισε. Έχτισε μια κληρονομιά βασισμένη στην καλοσύνη, τη γενναιοδορία και μια ακλόνητη πίστη στη δύναμη της ανθρώπινης επαφής. Παρά τη φήμη και την περιουσία της, η Άννα παρέμεινε αξιοθαύμαστα προσγειωμένη. Απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας, προτιμώντας να αφήνει τις πράξεις της να μιλούν από μόνες τους. Δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες της, τα ταπεινά της ξεκινήματα στο νησί της Τίνου. Η ταπεινότητά της ήταν η δύναμή της, η γενναιοδορία της αντανάκλαση του χαρακτήρα της. Καταλάβαινε ότι η αληθινή επιτυχία δεν μετριέται με βραβεία ή πλούτη, αλλά με τη θετική επίδραση που έχει κανείς στις ζωές των άλλων. Η ιστορία της Άννας Φόνσου είναι διαχρονική. Ένας φάρος ελπίδας που συνεχίζει να εμπνέει γενιές. Μας υπενθυμίζει ότι ακόμα και μέσα στις δυσκολίες, τα όνειρα μπορούν να ανθίσουν. Ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ότι ο αληθινός πλούτος δεν βρίσκεται σε αυτά που έχουμε, αλλά σε αυτά που προσφέρουμε στον κόσμο. Είναι μια υπενθύμηση ότι μια ζωή αφιερωμένη στους άλλους, είναι μια ζωή που αξίζει να ζεις. Η κληρονομιά της θα συνεχίσει να εμπνέει. Η ιστορία της αποτελεί απόδειξη της διαχρονικής δύναμης του ανθρώπινου πνεύματος.